με τοποθέτηση του κυρίου Λουτσέσκου και ακολουθούν οι ερωτήσεις. We lost the game because two aspects. The first, we were stupid or AEK was smarter. Χάσαμε το παιχνίδι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ήμασταν ηλίθιοι, η AEK ήταν πιο έξυπνη. The second aspect is that when we play away of Thessaloniki, and especially in Athens, we our lack of correct confidence, which should give us correct aggressivity, correct interpretation, and this is a problem for a longer time. Yesterday in the airport, I was speaking to one of our players, which told me that always when he comes to Athens, he loses. Το δεύτερο είναι ότι όταν φεύγουμε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα ερχόμενοι στην Αθήνα, μας λείπει αυτή η καλή αυτοπεποίθηση, η οποία θα μας δώσει τις αντιδράσεις για τα πράγματα που θέλουμε στο παιχνίδι μας. Χθες στο αεροδρόμιο, πριν την πτήση μας για την Αθήνα, μιλούσα με έναν παίκτη μου, ο οποίος μου είπε ότι βαρέθηκα να έρχομαι στην Αθήνα και να χάνω. And the first time when he felt that it was a good game and we controlled the game was against Olympiakos the last game. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ περισσότερο καιρό και η μόνη φορά που ένιωσε ότι ήρθε στην Αθήνα και έλεγξε ένα παιχνίδι ήταν με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο ντέρμπι. Today we started with a bad approach the game. Ξεκινήσαμε με λάθος προσέγγιση το παιχνίδι. We didn't have the correct aggressivity, the correct confidence to treat well the situations. Δεν είχαμε τη σωστή επιθετικότητα για να αντιμετωπίσουμε σωστά τις καταστάσεις. Also the moment when AEK received the red card made us to be confused. Και η στιγμή στην οποία η AEK πήρε την κόκκινη κάρτα μας προκάλεσε σύγχυση. And with a huge not anxiety of the game of the opponents because we are not speaking about children. Και με τεράστιο άγχος, όχι για τον αντίπαλο, γιατί δεν μιλάμε για παιδιά. But anxiety to win immediately to score, we started to play decisive balls, αλλά άγχος long για να, balls, για να κερδίσουμε, αρχίζαμε να παίζουμε πολλές τελικές πάσες, ειδικότερα μεγάλες μπάλες. When the others stayed down, όπου ο αντίπαλος ήταν πίσω. And they control very well these situations and also they were rested to start a new action. Και κατάφεραν να ελέγξουν αυτές τις καταστάσεις και ήταν επίσης ξεκούραστοι στο να ξεκινήσουν και οτιδήποτε άλλο. With a totally confidence and smart interpretation, we should have moved the ball, as we know very well to do this. Με αυτοπεποίθηση when we play home. Και με σωστή ερμηνεία των πραγμάτων θα μπορούσαμε να έχουμε πιο γρήγορη κυκλοφορία, όπως κάναμε στο, όπως κάνουμε πάρα πολύ καλά στην έδρα μας. To make our opponents to run, to get more tired. Να κάνουμε τον αντίπαλό μας να τρέξει, να κουραστεί. Because the game was was to be played for other 70-75 minutes, not to win the game in that moment. Γιατί το παιχνίδι είχε ακόμα 70 λεπτά για να παιχθεί και δεν έπρεπε να νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι την ίδια στιγμή. In these situations, in this kind of game that in any case was with the ball for us, we were also unlucky in the action of the goal because from a deflection, the ball arrived in to Lazaros that was all behind our defense, not offside, but instead the ball to go out to be another part was there, and we received the goal. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ήμασταν όπου η κατοχή ήταν με το μέρος μας, ήμασταν και λίγο άτυχοι, καθώς από μία απόκρουση η μπάλα βρέθηκε στην πλάτη της αμυνάς μας, όπου ήταν ο Λάζαρος. Δεν λέω ότι ήταν offside, για από εκεί πέρα κατάφερε να πασάρει την μπάλα. Still, having a lot of time in front of us, we made a second mistake. Έχοντας χρόνο μπροστά μας, κάναμε το δεύτερο λάθος. After not having this clear mind to move the ball, to keep the ball, to make them to run. We made a second mistake with the second yellow card. Το πρώτο ήταν δεν είχαμε το καθαρό μυαλό of Carlos. Για να καθαρίσουμε, να κυκλοφορήσουμε σωστά την μπάλα. Το δεύτερο λάθος μας λοιπόν ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ζαμπράνο. And from this moment, normally the game was in the hands of AEK. Και από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι φυσιολογικά ήταν στα χέρια της AEK. 10 against 10, 1-0 for them.
with a huge confidence. 10-10 το παιχνίδι με το σκόρ υπέρ τους, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. It was also my mistake because I should have taken out Carlos. Ήταν και δικό μου λάθος γιατί έπρεπε να βγάλω εκτός παιχνιδιού τον Ζαμπράνο. I wanted to do this and I also sent my assistant to talk to Crespo, to Angel, και ήθελα to να prepare το, him. Ήθελα να το κάνω αυτό, είχα στείλει ήδη τον συνεργάτη μου να μιλήσει με τον Crespo. But I was expecting the half time. Αλλά περίμενα να γίνει αυτό στο ημίχρονο. The problem was that we wanted to make an the problem was that we received the goal that moment and normally I had to sing for another change and was there Jalma ready to enter in few minutes. Το πρόβλημα ήταν ότι δεχτήκαμε τον goal και ήταν ο Jalma ο οποίος προετοιμαζόταν για να μπει από λεπτό σε λεπτό. The second half was, as you saw, a game probably for no one, a game with a lot of interruptions, not a football game, but for me it was exactly what AEK should have done and they did. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι, ένα κακό ημίχρονο, ένα ημίχρονο για κανέναν, με πολλές διακοπές, χωρίς ρυθμό, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο περίμενα και ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει AEK. A situation, a game in which at the end, we had the possibility to score one goal, as AEK scored from one situation, one goal. We had the situations, let's say like this, of Vierinha, of Omar. Vierinha in the first half, Omar in the first half when he didn't arrive in the ball, as AEK scored. Bise and Priovic in front of their goal. Είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να φέρουμε το παιχνίδι στην ισοπαλία. Μία ενέργεια με τον Βιερίνια στο πρώτο ημίχρονο, μία με τον Ομάρο που δεν με τον Ελκαντουρί, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα και ένα σουτ του Μπίσεσβα με μια ευκαιρία του Πρίγιου στο δεύτερο ημίχρονο. The game was won by AEK because they were, as I said, smarter than us. Το παιχνίδι κερδίθηκε από την AEK γιατί, όπως είπα πριν, ήταν πιο έξυπνοι από εμάς. They interpreted perfect every situation in the game and also they knew to make the situations to come for them. Αξιολόγησαν τέλεια την κάθε κατάσταση στο παιχνίδι και ήξεραν πώς θα φέρουν τα πράγματα για αυτούς. No one of the team showed something different as a football style. Καμία ομάδα δεν έδειξε κάτι διαφορετικό σαν ποδοσφαιρικό στυλ. It was an ugly game. Ήταν ένα άσχημο παιχνίδι. Won by the smarter team. Το οποίο κερδίθηκε από την πιο έξυπνη ομάδα. AEK found the way today, also found the way against the Panionios. Maybe it's not only a matter of character for us to find the way, but it's also a matter of characteristics of players in away games. We have this problem. It's obvious that we have this problem. It's a big difference between games that we play home, big difference with the games that we play away. It's a totally different way of approach, of confidence, of believing in ourselves. Είναι προφανής η διαφορά ανάμεσα στα εντός και τα εκτός έδρα παιχνίδια. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση, το πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας, η αυτοπεποίθηση. Because the technical quality, the what we have to do, we know very well and we can do, but it's this aspect that that block us. Υπάρχει τεχνική ποιότητα. To have the core, because at the end in football it's how to react, how you react, how you are aggressive. But when I say aggressive is not to go and to kill someone, is to go on the ball with the correct approach, to take the ball. When you have the ball, to have mental aggressivity, to know to manage the situations. Υπάρχει τεχνική ποιότητα, είναι άλλο το θέμα. Αυτό που μας λείπει είναι η επιθετικότητα και όταν λέω επιθετικότητα δεν εννοώ να πάμε για να σκοτώσουμε κάποιον, η πνευματική επιθετικότητα, οι αντιδράσεις που λείπουν. And for this situation it's obvious that we are totally different from away and home. Και γι' αυτό το λόγο είναι προφανές ότι είμαστε τελείως διαφορετικοί εντός και εκτός έδρας. Περίμενα να κάνουν επέκταση και δεν τα έκαναν. Είδαμε δύο συμπεριφορές απαράδεκτες από ποδοσφαιριστές.
που ουσιαστικά κρέμασαν την ομάδα, ειδικά η πρώτη, πρώτη αποκλήση του Σαμπράνου, αλλά ούτε του Πίσερ δεν δικαιολογείται. Μήπως αυτό δείχνει μια έλλειψη πειθαρχίας. Maybe it's not a lack of confidence, but it's lack of discipline in the team, because you talked about things that the players know how to do and they didn't do. And also they saw two very inappropriate actions. First of all, the second yellow of Zambrano and the red card of Biseswar. And if you will do something about these behaviors. Believe me, that is not a matter of discipline. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι θέμα πειθαρχίας. And are very, very serious and professional players in the trainings, in the way of prepare a game. Και είναι πολύ σοβαροί όλοι, τόσο στην προπόνηση όσο και στον τρόπο προετοιμασίας ενός παιχνιδιού. My totally clear opinion is that we don't know to manage this kind of games from the beginning, and we don't know how. Η ξεκάθαρη τοποθέτησή μου και γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε σε αυτά τα παιχνίδια από την αρχή και τι πρέπει να κάνουμε. And to have patience, το πόσο θα έχουμε υπομονή. To control better the situations. Το ότι πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο τις καταστάσεις. It's a craziness then to go to score in that moment, to win, and if something is wrong, we start to feel frustration. Υπάρχει μια τρέλα τη στιγμή, το ότι θέλουμε να σκοράρουμε την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει υπομονή και αν δεν γίνει αυτό, τότε υπάρχει μια αναστάτωση. And we lose the clear mind. Και έτσι χάνετε το καθαρό μυαλό. At the end, if you want, okay, Biseswar received the second yellow card, but he didn't do something to crazy. It's straight red. Sorry? Straight red of Biseswar. Straight, okay. Then he didn't do. He was there to shake the hand of the player that was down. Another one, he had the reaction, but without. Again, the other player was smarter. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο σοβαρό αυτό για την κόκκινη κάρτα του Biseswar. Ειδικότερα, μιλούσε με έναν παίχτη της ΑΕΚ, στον οποίο είχε γίνει ένα φάουλ και ήρθε ένας άλλος και του μίλησε και απλά τον έσπρωξε. Δεν ήταν κάτι τόσο φοβερό. Zambrano, as I said, is not is this guy that he likes to give everything, he likes to win, he made his mistakes okay today, but the first mistake was of me, because I should have taken him immediately out. I delayed a little bit, hoping that we will control the game and we'll go. I also tried, but it was very hard to have a good understanding from the atmosphere for the situation of the game with the player inside, and unfortunately for us, we received this goal. And then I said that I can't afford to lose one substitution in that moment. Όσον αφορά τον Ζαμπράνο, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να κερδίζει, ένας παίκτης που τα δίνει όλα. Ήταν δικό του λάθος, αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μου λάθος, γιατί δεν τον έβγαλα από το παιχνίδι αμέσως, κάτι που ήθελα να κάνω. Είχαμε δεχτεί τον goal, περίμενα να περάσει λίγο χρόνος μήπως ελέγξουμε το παιχνίδι. Και δεν ήθελα να χαραμίσω αμέσως μία δεύτερη αλλαγή. Είναι ακόμα ένα τέρμι στο οποίο βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Αυτή τη φορά έχει πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση και αν έχει εξήγηση γι' αυτό. Και επίσης, αν μπορεί να μας εξηγήσει τακτικά, για ποιο λόγο έχει μπει στη διαδικασία να φέρει τον Βιερίνια ως αριστερό μπακ και να κάνει ουσιαστικά την αλλαγή του Λέοβατς. One more derby that Pauk was behind in the score table and we didn't manage to tie the game at least since we had also 70 minutes ahead, and also definition tactically about Vieirinha, putting him on the left instead of Leovac. We didn't manage to do something, but we also faced one of the best teams of Greece. Δεν καταφέραμε. That we played alone. Δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, αυτό είναι αλήθεια, αλλά παίζαμε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, δεν παίζαμε μόνοι μας. The problem is that in one situation and in both these kind of games, Olympiakos or AEK, one stupid action we receive goal, because this were also today, also in Olympiakos. Το πρόβλημα είναι ότι όπως και στο σημερινό παιχνίδι, έτσι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μια ηλίθια ενέργεια ήταν αυτή που δίνει το προβάδισμα μέσα στην αντίπαλη ομάδα. I don't know. Maybe was one action in the first half, one shoot of AEK, as was one action of Olympiakos.
Θυμάμαι ένα σούτ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όπως και ένα ακόμα σούτ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέραν του γκολ. For us, in both of games, we had four opportunities. Four in one game, four in another game. Για μας υπήρξαν τέσσερις ευκαιρίες τόσο στο σημερινό παιχνίδι όσο και στο προηγούμενο. And we didn't score. Και δεν σκοράραμε. This is a problem that we received from one half of situation and we are not able to score from what we have. In these games you can't have like in the normal games which opponents that have a different approach for games. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι με μισή ευκαιρία μπορούμε να δεχτούμε ένα γκολ και με τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε αυτές τις τέσσερις τουλάχιστον αυτά τα παιχνίδια δεν καταφέρουμε να σοφαρίσουμε, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια αυτός είναι ο αριθμός των ευκαιριών που θα έχεις, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια που ο αντίπαλος προσεγγίζει διαφορετικά τα παιχνίδια. And about Vierinha, the tactical approach. About Vierinha, okay, in that moment you should have gone out one player. I decided for this because from Vierinha I was expecting to go fast up front more times. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βγει ένας παίκτης, διάλεξα να γίνει αυτή η προσέγγιση με τον Vierinha γιατί περίμενα να βγει πολύ περισσότερες φορές. And was okay. He played a normal game from that position, but also I can't say that was something difficult for him. Ένα ικανοποιητικό παιχνίδι από εκείνη τη μεριά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και κάτι δύσκολο για αυτόν σήμερα. Επιπρόσθετα, επειδή μπορεί να μην καταλάβει την ερώτηση που του έκανα, δεν έχει προβληματισμό για την αδυναμία ή την απουσία πλάνου για τον ΠΑΟΚ όταν δέχεται γκολ. Because maybe you misunderstood the question. It's a problem for ΠΑΟΚ that there is not a plan, a clear plan when we receive goal. That there is not a clear plan for us if we receive a goal. If this is a problem, in view you agree? With this? No, it's not about. It's not about this. It's about the reactions, about how we deal with the situations. It's not. It's about the movements, about aggressivity in the actions that we must have because. We go over the opponents, okay, also them, they may step in back, and we have opportunities to score. Δεν είναι θέμα πλάνου. If we don't have anything, you can say whatever you want, but also today, as in Olympiakos, we are coming up, we are controlling in their half of the pitch, and after one action, one goal, and change everything. Δεν είναι θέμα πλάνου, είναι θέμα αντίδρασης, είναι θέμα κίνησης, είναι θέμα του πώς θα αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις οι οποίες θα βρεθούν μπροστά σου. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έλλειψη πλάνου σε περίπτωση που δεν γίνονταν κάποιες ευκαιρίες. Όπως και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι και σήμερα, πιέζοντας τον αντίπαλο, ο αντίπαλος οπισθοχώρησε, κάτι το οποίο ήταν φυσιολογικό, είχαμε ευκαιρίες τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έλλειψη πλάνου. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, ο Στέργιος και ο Κώστας Μιαούλης. You said that AEK dealt perfect with every situation that they had to face, and on Saturday you complete 3 months in the presence in the bench of PAOK. And the question is, why today, apart from the other games, PAOK wasn't for today perfect prepared for this game and every situation that will happen? Because this happened. Γιατί αυτό συνέβη. What do you believe about? What do you believe about the presence of Alexander Prijovic in home and away games? If you have discussed with him about this, because his image changes totally in home and away games, especially away, he has a very big part of the game that he is absent. He doesn't participate too much. As a general aspect, it's not just for Prijovic. Σαν γενική άποψη, αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Prijovic. Because all the team has a totally different behavior. Γιατί όλη η ομάδα έχει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά.
We are, as I said before, in these games, we were in these games, and especially today, maybe less in Karaiskakis. Ήμασταν σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ίσως λιγότερο στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Lack in these reactions, lack in having the correct tactical interpretation. We have one game, we have one way, we work for this, we play like this home. Today we changed. Also, starting from that moment when I received the red card. Υπήρξε μία έλλειψη αντίδρασης σήμερα, μία έλλειψη της τακτικής κατανόησης κάποιων πραγμάτων. Έχουμε ένα πλάνο, δουλεύουμε πολύ σε αυτό, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό άλλαξε, ειδικότερα μετά την κόκκινη κάρτα της ΑΕΚ σήμερα. Playing without any kind of patience. Παίζοντας χωρίς κανένα. Trying to arrive very fast inside of the box when the others were organized. Παίζοντας χωρίς υπομονή, προσπαθώντας να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή όταν ο αντίπαλος ήταν οργανωμένος. And if you want or you don't want, you accept or you don't accept in football. There are also this kind of psychological situations. Και αν θέλετε ή όχι, αν το δέχεστε ή όχι, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και αυτές οι ψυχολογικές απόψεις. Inside of everyone is something. Μέσα στον καθένα υπάρχει κάτι. If we don't have the correct and the strongest confidence to do the right things as we do home, happen this situation. Αν δεν έχουμε την σωστή αυτοπεποίθηση για να κάνουμε σωστά τα πράγματα τα οποία κάνουμε στην έδρα μας, συμβαίνουν πράγματα όπως σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.